ξεκινώντα, θέλουμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, μάλλον πολύ νομοσχέδιο καλύτερα, διατάξεων και ρυθμίσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίε κατανέμονται σε τρία διακριτά, όσο και άσχετα, εντελώς άσχετα μεταξύ τους μέρη, σε αυτό το νομοσχέδιο. Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε μέτρα για την ισότητα των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας το δεύτερο στην απονομή της Ιθαγένειας και το τρίτο περιέχει διάσπαρτες ρυθμίσεις για τις εκλογές στην τοπική διοίκηση αλλά και άλλες διατάξεις για πλήθος αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι ολοφάνερο κατά τη γνώμη μας πως πρόκειται για ένα νομοθέτημα ενταγμένο απόλυτα στις προεκλογικές σκοπιμότητες και σχεδιασμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί επίση άλλη μια απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ να εξοραίσει, όσο μπορεί βέβαια, την αντιλαϊκή του πολιτική, φιλοτεχνώντας για τον εαυτό του ένα προφίλ πιο κοινωνικό, ας πούμε. Και βέβαια αξιοποιείται ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ και το είδαμε και σήμερα εδώ να συμβαίνει στη σημερινή συνεδρίαση, αξιοποιείται στο γνωστό του παραμυθάκι για το δίπολο, το πλαστό δίπολο, περιγραμμή προόδου και συντήρηση που δίθεν χωρίζει τα αστικά κόμματα, τα κόμματα του κεφαλαίου, παραμυθάκι που αναμένεται βεβαίω η έντασή του να δυναμώσει ακόμα περισσότερο εν των εκλογών με αποκλειστικό στόχο τον εγκλωβισμό των λαϊκών στρωμάτων στην κυρίαρχη πολιτική. Σχετικά τώρα με το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου. Μπορεί η κυβέρνηση να διατείνεται στην αιτιολογική έκθεση πως εισάγεται για πρώτη φορά στην Εθνική Ένωμη Τάξη ένα αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστική ισότητας των φύλων, την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, τα 30 άρθρα αυτού του πρώτου μέρους του νομοσχεδίου δεν συνιστούν ακριβώς ένα εντελώς νέο νομοθετικό πλαίσιο, αφού οι βασικές ρυθμίσεις είναι ήδη νομοθετημένες από τις προηγούμενες βεβαίως αστικές κυβερνήσεις και τα σχετικά ζητήματα ασφαλώς αντιμετωπίζονται μέχρι σήμερα με βάση το οικογενειακό και εργατικό δίκαιο τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις διατάξεις του Συντάγματος. Συνεπώς, καταρχήν, η εισαγωγή αυτών των διατάξεων αποτελεί αντικειμενικά Έμεση ομολογία και παραδοχή για τη μεγάλη, πολύ μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις επανειλημμένες, ακόμα και στο Σύνταγμα, όπως είπαμε, νομικές κατοχυρώσεις της ισοτιμίας της γυναίκας. Τη μεγάλη απόσταση, λοιπόν, που χωρίζει αυτές τις νομικές κατοχυρώσεις και διακηρύξεις από τη σκληρή καπιταλιστική πραγματικότητα, στην οποία η γυναική ανισοτιμία όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, αλλά αντίθετα πολλές φορές ανακυκλώνεται και ακόμα περισσότερες φορές βαθαίνει, λαμβάνοντας διαρκώς και νέες μορφές. Στην πράξη τώρα, με τις σχετικές διατάξεις του πρώτου τμήματος του νομοσχεδίου, ανακυκλώνονται οι γνωστές συνταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ίσης και ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, περί ενσωμάτωσης της διάστασης του φίλου στις δημόσιες πολιτικές, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, περί του κοινωνικού διαλόγου, για την εξάλληψη ανισοτήτων και διακρίσεων στην εργασία, αλλά, και αυτό είναι καινούριο, περί της επιβράβευσης των επιχειρήσεων εκείνων που προωθούν, λένε, την ισότητα, οι οποίες και θα επιβραβεύονται και με το σήμα, το σηματάκι της ισότητας, Κάτι σαν το ΆΙΖΟ δηλαδή της ισότητας. Θα πούμε ακόμα περισσότερα και πιο αναλυτικά στη συζήτηση επί των άρθρων και στις επόμενες συνεδριάσεις. Όμως θα θέλαμε να θίξουμε εισαγωγικά λιγάκι το θέμα της ισοτιμίας της γυναίκας στη σημερινή εποχή. Αλήθεια, ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο της ισοτιμίας της γυναίκας. Τι σημαίνει γυναικεία ισοτιμία σήμερα όπου οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν εκτιναχθεί στα ύψη δεν είναι η εξάλληψη της ανεργίας και η καθολική συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική εργασία με μόνιμη και σταθερή δουλειά, με σταθερό ωράριο, με μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας. Δεν είναι η κοινωνική αναγνώριση και η προστασία της μητρότητας. Με άδεια μητρότητας ίδιες και ίσες για όλες τις εργαζόμενες, χωρίς εξαιρέσεις και είναι γνωστό πόσες είναι οι εξαιρέσεις και πόσο πολλές είναι όλες αυτές, με διάρκεια που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μητέρας και του βρέφους, με μέτρα για την επιστροφή της νέας μητέρας στη θέση εργασίας της, μετά την εγκυμοσύνη και μετά την κοίηση, με προστασία, με προστασία της εγκύου της λεχώνας μητέρας από την απόλυση, που δεν θα μένει στα χαρτιά, ούτε θα αφήνει η απαγόρευση δηλαδή, ούτε θα αφήνει παραθυράκια για να κρύβονται οι εργοδότες πίσω από άλλου υποτίθεται σπουδαίους λόγου, όπω λένε, για να απολύουν ακόμα και εγγύου. Δεν είναι η πραγματικά ελεύθερη και δημιουργική αξιοποίηση του μη εργάσιμου χρόνου τη γυναίκα σε κάθε πεδίο των ενδιαφερόντων τη, στι σχέσει τη με το παιδί, στι σχέσει τη με την οικογένεια, και μπορεί άρα για αυτή η ανάγκη να ικανοποιηθεί χωρίς να αναπτυχθεί ένα ενιαίο δίκτυο αποκλειστικά κρατικών δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών για την υγεία, για την πρόνοια, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Το ερώτημα βεβαίως δεν είναι ρητορικό, είναι πραγματικό και το απαντά ήδη η πραγματικότητα. Τι γίνεται όμως σήμερα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, αλλά εμείς θα προσθέταμε και των αντιλαϊκών διοικήσεων στις περιφέρειες και στους περισσότερους δήμους, στο όνομα των ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλλα κατακαιρματίζουν την κοινωνική ζωή της γυναίκας. Φέρνουν σε αντιπαράθεση το δικαίωμά της στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητα και της οικογένειας. Αυτές μάλιστα οι πολιτικές πρακτικές έχουν το θράσος να παρουσιάζονται και ως ατομική ευθύνη και ικανότητα της γυναίκας να επιλέγει, λέει, τάχα ανάμεσα στην επαγγελματική της ανέλυξη και στη δημιουργία της οικογένειας. Έτσι, προσδίδουν ή προσπαθούν να προσδώσουν προοδευτικό μανδύα στην ένταση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης για λογαριασμό βεβαίως των επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση της ποσόστοσης με βάση το φύλλο, είναι φανερό ότι ούτε ποτέ εξασφάλισε, ούτε βέβαια μπορεί να εξασφαλίσει ουσιαστικά την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος της εργαζόμενης, Τη άνεργη γυναίκα στην κοινωνική ζωή και δράση. Γιατί εξακολουθεί αυτή να βιώνει μια ζωή λάστιχο, χωρί ελεύθερο χρόνο, και γιατί δεν αντιμετωπίζονται τελικά, παρά το ότι δεν είναι κακό, θετικό είναι, δεν αντιμετωπίζονται ριζικά οι αναχρονιστικέ απόψει για την κοινωνική τη θέση, από τη στιγμή βεβαίω που παραμένει το γόνιμο έδαφο το οποίο και τι αναπαράγει. Ω προ το θέμα αυτό, στο οποίο θα επανέλθουμε, βέβαια, όπω είπαμε, στι επόμενε συνεδριάσει, θα θέλαμε να πούμε ότι υπάρχει ήδη πλούσια πύρα από τι γυναίκε. Να θυμηθούμε μονάχα και να θυμηθούν και αυτέ ότι στο όνομα τη ισότητα των φύλων καταργήθηκαν μια σειρά αποθετικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί σε προηγούμενε δεκαετίε με του αγώνε του εργατικού του λαϊκού κινήματο, τη συμβολή βεβαίω του, του κόμματό μα, του ΚΚΕ. Στι ευνοϊκότερε συνθήκε που είχε διαμορφώσει τότε βεβαίω και μια άλλη πολιτική ε, και ε, διεθνώ, μιλάω για την ύπαρξη του σοσιαλιστικού συστήματο και τα δικαιώματα που απολάμβαναν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενε σε αυτό το σοσιαλιστικό σύστημα, τέτοιε ρυθμίσει θυσιάστηκαν στο όνομα τη υποτιθέμενη ισότητα. Είναι η απαγόρευση της νυχτερινή εργασίας σε κλάδους τη βιομηχανία. Έχει αρθεί πια αυτή η απαγόρευση. Οι άδειε μητρότητα και θυμίζουμε ακόμα και αυτή η δίκαιη πενταετή διαφορά που υπήρχε στα όρια ηλικία συνταξιοδότηση των γυναικών και των ανδρών λόγω ακριβώ του ειδικού ρόλου που έχει στην κοινωνία η γυναίκα, τον αναπαραγωγικό ρόλο. Σε σχέση τώρα με τι τροποποιήσεις για το νομικό πλαίσιο, απονομή τη ελληνική ηθαγένεια. Ε, Λέμε εισαγωγικά ότι πραγματικά είναι ελάχιστε και επιμέρου οι διατάξει αυτέ για τι οποίε μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι είναι θετικέ. Ε, υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε, μειώνεται το παράβολο, το χαράτσι δηλαδή για την αίτηση πολιτογράφηση από 700 στα 550 ευρώ. Μόνο από αυτό δεν συνιστά και καμιά γενναία και καμιά μεγάλη και καταπληκτική μείωση και βεβαίως δεν συνιστά και κανένα μέτρο ανακούφισης από αυτούς οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσει για την πολιτογράφηση και την ίδια στιγμή εισάγεται ένα νέο παράβολο ύψους 100 ευρώ για την υποβολή αντιρρήσεων στο Συμβούλιο της Ιθαγένειας. Σε σχέση τώρα με τις αλλαγέ που φέρνει το νομοσχέδιο για τη διαδικασία πολιτογράφησης με την πρόβλεψη να γίνει υποχρεωτική η εξέταση με τεστ και μιλάμε για το άρθρο 32. Ε, κοιτάξτε, θα πρέπει να α, ακούσετε, νομίζω, και αυτό που επισημαίνει και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ότι το σύνολο τελικά όλη αυτή τη διαδικασία, το οποίο είναι λεπτό και κρίσιμο όπω καταλαβαίνετε, παραπέμπεται σε υπουργικέ αποφάσει. Και αφήνει έτσι στον εκάστοτε υπουργό ένα πολύ μεγάλο περιθώριο να ρυθμίζει λεπτομέρειε αλλά και την ουσία αυτών των διαδικασιών. Ακόμα. Θα προσθέταμε εμεί ότι και στι περιπτώσει που δεν θα χρειάζεται εξέταση στην ελληνική γλώσσα, οι ετούντε θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικά ελληνομάθεια ή πιστοποιητικά επάρκεια τη ελληνική γλώσσα, δηλαδή να βάζουν και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού δεν υπάρχει, όπω ξέρετε, όπω είναι γνωστό άλλωστε, ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα διδασκαλία τη ελληνική γλώσσα στου μετανάστε. Χρόνια το ζητάμε, τίποτα δεν γίνεται ουσιαστικά προ αυτή την κατεύθυνση για τους μετανάστες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Όπως καταλαβαίνετε, θα ανοίξουν χρυσέ δουλειέ κάποιοι και σε αυτό τον τομέα. Υπάρχουν και διατάξεις οι οποίες σαφώς χειροτερεύουν το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως είναι να ζητιούνται εκαθαριστικά της εφορίας, όχι για το τελευταίο έτος, για το έτος υποβολής δηλαδή της αίτησης πολιτογράφησης, αλλά για όλα τα χρόνια παραμονής του συγκεκριμένου ατόμου στη χώρα μας. Άλλη αρνητική διάταξη είναι η απόρριψη ή η αναστολη εξέταση τη αίτηση σε περίπτωση που ο μετανάστη δεν διαμένει διαρκώ στη χώρα μα και απουσιάζει για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυστηροποιείται παραπέρα η διαδικασία πολιτογράφηση για του ομογενεί από τι χώρε τη πρώην Σοβιετική Ένωση. Ενώ σε ό,τι αφορά του Ρωμά και την εκκρεμούσα ακόμα εγγραφή τους στα δημοτολόγια, θα λέγαμε ότι και εδώ για ένα τόσο σοβαρό και λεπτό ζήτημα όλα παραπέμπονται τελικά και πάλι σε υπουργικές αποφάσεις, ε, στις αποφάσεις δηλαδή του, 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 του εκάστοτε υπουργού εσωτερικών. Ε, παραμένουν άθικτες, και αυτό είναι αρνητικό βεβαίως, οι ρυθμίσεις για τα λεγόμενα ποινικά κολλήματα της πολιτογράφησης και είναι αρνητικό γιατί δεν μπορεί να συνεπάρχουν, ξέρετε, σοβαρά εγκλήματα με αδικήματα ίσονο σημασία, όπω είναι η συγκοφαντική δυσφήμιση, η αντίσταση κατά τη αρχή. Μια κατηγορία που αποδίδεται με χαρακτηριστική, με περισσή ευκολία, ε, τουλάχιστον απέναντι ε, στο λαϊκό κίνημα και σε όσου συμμετέχουν σε αυτό. Ακόμα, ακόμα και για ποινικέ καταδίκε έξι μηνών, ακόμα και με αναστολή, αυτό συνιστά. Ε, ποινικό κόλλημα για την εξέταση του, της, της αίτησης της πολιτογράφησης. Τέλος, κατά τη γνώμη μας, δεν θα πρέπει να αξιοποιείται η ηθαγένεια για να διατηρούνται οι διακρίσεις ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους μετανάστες, ούτε φυσικά να υπάρχουν διακρίσεις στα δικαιώματα των παιδιών τους. Και στο τρίτο και τελευταίο μέρος και εκτενέστερο βέβαια του νομοσχεδίου έχει πάρα πολλά άρθρα, νομίζω είναι γύρω στα 70, γύρω στα 60-65 άρθρα ε, για τα ζητήματα, για τις λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών δηλαδή, πρόκειται για επιμέρους και τελείως αποσπασματικές ρυθμίσεις ζητημάτων της τοπικής διοίκησης από τις εκλογές μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και υπάρχει και μία, επαναλαμβάνεται, μία μονότονη ε, φράση σε δεκάδες άρθρα για την τροποποίηση του άρθρου τάδε του νόμου 3852, για τον Καλλικράτη δηλαδή, αλλά και για τον Κλεισθένη. Ε, το οποίο συν, νόμοι οι οποίοι συνιστούν βεβαίως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής διοίκησης, το οποίο θεσμικό πλαίσιο στο φόντο της μειωμένη κρατικής χρηματοδότησης στους Δήμους, η οποία παγιώθηκε με τον Κλεισθένη και νομιμοποιήθηκε επιπλέον, ε, σε αυτό λοιπόν σε αυτό, το φόντο, στο φόντο της μειωμένη αυτής κρατικής χρηματοδότησης, τελικά οθούνται οι Δήμοι, Κυρίω οι Δήμοι και οι Περιφέρειε, αλλά κυρίω οι Δήμοι οθούνται στη λογική τη λεγόμενη ανταποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών, που σημαίνει πολύ απλά εμπορευματοποίηση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση, γιατί ήδη συμβαίνει, υπάρχει η, η εμπορευματοποίηση, στους παιδικούς σταθμούς, για παράδειγμα, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, αργότερα στην ε, ε, εκπαίδευση και βεβαίως θεσμικό πλαίσιο για την ακόμα μεγαλύτερη συμβολή του Καλλικράτη δηλαδή και του κλεστένη για την ακόμα μεγαλύτερη συμβολή και διευκόλυνση της τοπικής διοίκησης ε, στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, για τη διευκόλυνση των επιδίσεών τους, δηλαδή για την αύξηση των κερδών τους. Κλείνοντα, θα θέλαμε να ρωτήσουμε κάτι για το τελευταίο, πρώτο τελευταίο νομίζω άρθρο του νομοσχεδίου για το 112. Τι εννοείται ακριβώ εκεί, κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε μια απάντηση. Αμφισβητείτε το δικαίωμα των κομμάτων και πιο συγκεκριμένα του ΚΚΕ να χρηματοδοτεί τι δημοτικέ του παρατάξει, γιατί το ΚΚΕ, ξέρετε, είναι το μόνο κόμμα που ειλικρινά απευθύνεται στου πολίτε και λέει ότι η λαϊκή συσπήρωση είναι ο τίτλο των δημοτικών και των περιφερειακών παρατάξεων είναι παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Αμφισβητείτε το δικαίωμα του ΚΚΕ να χρηματοδοτεί αυτές τις δημοτικές ή περιφερειακές κινήσεις γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο αφήνει αρκετά ερωτηματικά. Θα θέλαμε μία διευκρίνηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επιφυλασσόμαστε κύριε Πρόεδρε για την ψήφο μας στις επόμενες συνεδριάσεις.